15 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση Διάβλου του Αμβρακικού, ενώ για δεύτερη χρονιά διεξήχθη το Sprint Triathlon που περισκέρδισε τις εντυπώσεις. Η αθλητική γιορτή στα πλαίσια της δράσης «Σώστε τον Αμβρακικό» έχει καταστεί πλέον θεσμός αναδεικνύοντας τις ομορφιές του υγροβιότοπου αλλά και της Κορονησίας και στοχεύοντας κυρίως την προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. 30 αθλητές συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση του τριάθλου και 16 αθλητές στον Διάπλου. Με 15ους Διάβλους του Αμβρακικού, συνδυασμός με τον αγώνα του τριάθλου που καθιερώσαμε από πέρυσι. Σε συνέχεια φέτος, οι συμμετοχές ήταν αρκετά μεγάλη συμμετοχή και στο Διάβλου αλλά και στο τριάθλο. Το τριάθλο το ανοίξαμε φέτος με εγγραφές τον αριθμό 30 περισσότερες. Γεμίσανε σε άμεσο χρόνο. Πέρυσι ήταν 20 συμμετοχές. Λειτουργούμε πιλωτικά και βήμα-βήμα να μπορούμε να το υποστηρίξουμε σε θέματα αθλητών και ποιότητας αθλητών. Δεν κάνουμε διακρίσεις σίγουρα. Ο καθένας μπορεί να τρέξει, αλλά όμως κυρίως το θέμα της ασφάλειας των αθλητών. Είναι και ένας τρόπος να αναδειχθεί η Κορονησία, οι ομορφιές της Κορονησίας και πολύ περισσότερο το μήνυμα που στέλνετε μέσα από αυτή τη διοργάνωση είναι «Σώστε τον Αμβρακικό». Ο σκοπός είναι αυτός ακριβώς, η εκστρατεία για το «Σώστε τον Αμβρακικό» και να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό υδροβιότοπο, την Κορονησία μας, ένας τόπος ο οποίος αποτελεί και στόχο από την προηγούμενη θητεία της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής. Πιστεύουμε ότι χρόνο με το χρόνο γίνεται καλύτερο. Να ευχαριστήσω έτσι με την ευκαιρία όλους τους εθελοντές εδώ της αθλητικής διοργάνωσης του Δήμου, όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους αθλητές να πω συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους Κορονησίας και όποιον άλλον εδώ συμμετείχε. Ευχαριστώ πολύ. Ο αγώνας Sprint Triathlon αποτελείται από το αγώνισμα της κολύμβησης για την απόσταση των 750 μέτρων. Στη συνέχεια ακολουθεί το αγώνισμα της ποδηλασίας κούρσας σε επίπεδη διαδρομή 20 χιλιόμετρων και οι αθλητές τερματίζουν με το αγώνισμα του τρεξίματος στην άσφαλτο σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Πρώτος στον αγώνα τριάθλου ο Γιάννης Γιαταγάνας, δεύτερος ο Ματθαίος Βαλσαμίδης και τρίτος ο Γιώργος Καραγιάννης. Γιώργος Καραγιάννης, 1 ώρα 03.54. Στη δεύτερη θέση, με ένα απίστευτο σπριντ στα τελευταία μέτρα, το challenge που λέγει ο Θεοχαρόπουλος. Δεύτερη θέση, Βαλσαμίδης Ματθαίος, 1 ώρα 03.09, τη βράβευση θα κάνει. Μιχάλης Κοτσαρίνης, αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακαλώ. Και δεν θα μου φύγετε εσείς οι αντιδήμαρχοι, θα είστε εδώ κοντά για την αγροτική φωτογραφία. Πρώτη θέση, στο πιο ψηλό σκαλί στο βάθρο, για τα Γιαταγάνας Γιάννης σε 1 ώρα και 56 δευτερόλεπτα. Κύριος Φίκας Δημήτρης, αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, παρακαλώ να κάνει την βράβευση. Λοιπόν, και... Για πρώτη φορά συμμετέχετε στο τρίαθλο ή είναι η δεύτερη χρονιά που ερχόσαστε? Στο συγκεκριμένο τρίαθλο έρχομαι για πρώτη χρονιά, με προτροπή κάποιων φίλων. Μου το συστήσανε και είχαν δίκιο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας άρεσε η διαδρομή ή γενικότερα αυτό που... Η διαδρομή ήταν ωραία, ήταν flat. Πάμε, τερματισμός! Ναι.
ήταν όλα τα, ήταν επίπεδο το τρέξιμο, επίπεδο το ποδήλατο, το κολύμπι ήταν καλό, ήθελε λίγο τρέξιμο να φτάσει για να κολυμπήσεις, αλλά γενικά η πίστα ήταν γρήγορη που λέμε. Δεν είχαμε πρόβλημα, ήταν αρκετά γρήγορη η πίστα και αυτό είναι και μια καλή... μια καλή πίστα για τριαθλητές που θα κάνουν χρόνο. Το συστήνω δηλαδή να επιφέρει του χρόνου σε όλους τους τριαθλητές που δεν έχουν έρθει φέτος. Αν είστε από κάποιο σύλλογο υπάρχει, θα το μεταφέρετε το δικό σας μήνυμα προκειμένου του χρόνου να συμμετάσχουν ακόμη περισσότεροι. Βεβαίως. Σίγουρα στους τριαθλητές, τέλος πάντων στους τριαθλητές που ασχολούνται με το τρίαθλο, θα το σύστηνα να επιφέρω, θα μεταφέρω το μήνυμα αυτά που είδα, αυτά που ζήσαμε. Καταρχάς συγχαρητήρια στα παιδιά για την άψογη διοργάνωση, γιατί γίνεται, θέλει θυσίες για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλει προσοχή, είναι απαιτητικός αγώνας. Ένας αγώνας τριάθλου είναι πιο απαιτητικός από άλλους αγώνες. Θέλει πολύ προσοχή και ασφάλεια στο ποδήλατο. Το κολυμβητικό σχέδιο πρέπει να το ελέγχουμε. Άρα ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Πιστεύω ότι το χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερη. Από τις αθλήτριες, το τρίαθλο πρώτη αναδείχθηκε η Λιάνα Χασιώτη, δεύτερη η Κατερίνα Πολίτη και τρίτη η Ασημίνα Ιγκλέζου. Στην τρίτη θέση και με χρόνο 1 ώρα 38-38 η κυρία Ασημίνα Ιγκλέζου. Την βράβευση θα κάνει ο εκπρόσωπος του φορέα Βρακικού Λευκάδος, ο κύριος Γιάννης Γάτας. Θα έρθει εδώ κοντά μας. Ασημίνα Ιγκλέζου, 1 ώρα 38-38. Στη δεύτερη θέση, σε 1 ώρα 19-11, Κατερίνα Πολίτη. Συγχαρητήρια, να ανέβει στο βάθρο, την βράβευση αυτή θα κάνει Βασιλάκη Έφη, εκπρόσωπος των εθελοντών. Παρακαλώ, κυρία Βασιλάκη. Στη δεύτερη θέση, στο πιο ψηλό σκαλί στο βάθρο, σε 1 ώρα 12.52, Λιάνα Χασιώτη! Κύριο Σερβετάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρδαίου, παρακαλώ. Τα κορίτσια μας, Ασημίνα Ιγκλέζου, 1 ώρα 38-38, Κατερίνα Πολίτη, 1 ώρα 19-11, Λιάνα Χασιώτη, 1 ώρα 12-52, και στρέφουμε όλοι το βλέμμα μας στη θάλασσα, ακόμα ένα θερματισμό. Αθλητές από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου συμμετείχαν στον φετινό Διάπλου, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Μαραθώνια Κολύμβηση, με τη διαδρομή των 11 χιλιόμετρων να ξεκινά από τη Βόνιτσα και οι κολυμβητές να φτάνουν ως την Κορονησία. Από τους άντρες πρώτος στο φετινό Διάπλου, ο αθλητής Κωνσταντίνος Λέτσος, στη δεύτερη θέση οι κύριοι Μπαντουβάκης και Ντόκος και στη τρίτη θέση ο Παναγιώτης Σουραβλιάς. Από τον Παναγιώτη του Σουραβλιά σε 3 ώρες 26-27. Πάμε χειροκρότημα. Μπράβο στον Παναγιώτη. Πάμε στη δεύτερη θέση σε 3 ώρες 02:20. Μπαντουβάνης και Ντόκος. Μπαντουβάνης Παναγιώτης και Ντόκος Χρήστος σε 3 ώρες 02:20. Και οι δύο στο βάθρο. Την βράβευση βεβαίως συνεχίζει ο κύριος Φίκας Δημήτρης, ο αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού. Πάμε. Και το πιο θερμό χειροκρότημα. Για όλους βέβαια αξίζει το χειροκρότημά μας. Το πιο δυνατό και το πιο θερμό χειροκρότημα στον Παναγιώτη το Λέτσο, που ολοκλήρωσε σε 3 ώρες 01:20 τον 15ο διάπλο Αμβρακικού. Κωνσταντίνος, αμάμπια. Κωνσταντίνος Λέτσος. Σε 3 ώρες 01:20 και αυτή τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Φίκας Δημήτρης, αντιδήμαρχος αθλητισμού και πολιτισμού. Πάμε Κωνσταντίνος, εδώ όμως το σύστημα λέει Παναγιώτης, δεν φταίω εγώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στον αγώνα. Μ' άρεσε την πρώτη φορά και ήθελα να ξανάρθω.
Η οργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία, τα νερά είναι πολύ καλά, μας έκανε και ωραίο καιρό, δεν είχε κύμα κτλ. Οπότε όλα ήταν υπέροχα. Εκτός από το μήνυμα, το σώστε τον Αμβρακικό, είναι και ένα μήνυμα για τον αθλητισμό ή η διοργάνωση αυτή? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και το πιο βασικό για μένα, και γι' αυτό προσπαθώ όποτε μπορώ και το τιμώ τον αγώνα αυτό, είναι και γίνεται και για τους δωρεάν για τους αθλητές, και έχει τα πάντα, έχει και συνοδείες, τα πάντα, δηλαδή σαν ένα κανονικό αγώνα όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό κάθε φορά όσο μπορούμε θα είμαστε εδώ πέρα να στηρίζουμε τον αγώνα αυτό. Εντάξει, εμάς μας αρέσει το κολύμπι, κολυμπάμε χρόνια. Τώρα αν είναι για κάποιον να το κάνει πρώτη φορά, ας πούμε, σαν 11 χιλιόμετρα, σίγουρα θα είναι μια πρόκληση, όπως υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα και είναι όντως πρόκληση για αυτούς. Για μας που έχουμε λίγο παραπάνω χιλιόμετρα, είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας. Εκτός από τον Διάβλο Αμβραγικού, έχετε πάρει μέρος και σε άλλους παρόμοιους αγώνες? Ναι, βέβαια. Έχω πάει στα μεγαλύτερα, δηλαδή στην Ελλάδα. Έχω πάει δηλαδή και στον Τωρονέο και στην Καλαμάτα, στο Ζυργάνο. Έχω κολυμπήσει αρκετά. Από Θεσσαλονίκη. Από τις γυναίκες, πρώτη Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, δεύτερη η Ρώμα Αρκαντονάκη και τρίτη η Αντωνία Τζορτζάτου. Στη δεύτερη θέση και σε 4 ώρες 23.33 η Ρώμα Αρκαντονάκη! Σας πείραξε η ζέστη, Τσαφούλης Γεώργιος και εκείνος ένας από τους εμπνευστές και ιδρυτές του αγώνα του Διάβλου Αμβρακικού. Παρακαλώ να έρθει να κάνει τη βράβευση. Από τη Θεσσαλονίκη, σε 3 ώρες 12.58, Κλεοπάτρα Στογιαννίδου. Συγχαρητήρια και στην Κλεοπάτρα. Μιχάλης Κοτσαρίνης, αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα κάνει τη βράβευση. Αντωνία Τζορτζάτου, τρίτη, 4 ώρες 43.40. Η Ρώμα Αρκαντονάκη, 4 ώρες 23.33. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, 3 ώρες 12.58. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια πολλά. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, ναι. Όχι, τρίτη χρονιά. Είμαι πιστή εδώ πέρα στο θεσμό. Τον υποστηρίζω χωρίς δεύτερη σκέψη. Θέλουμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Θέλουμε να κάνουμε διάσημο και τον Αυρακικό και όλη την περιοχή και να βοηθήσουμε την τόπια κοινωνία. Κάθε χρόνο προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο κόσμο να φέρω από Θεσσαλονίκη, γιατί αξίζει τέτοιες προσπάθειες να βραβεύονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά. Πρώτος από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτος από τη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη θέση. Και την τρίτη θέση εσείς. Έχετε καταλάβει πρώτη θέση στον Διάβλο? Όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Ελπίζω του χρόνου. Κάθε χρόνο και καλύτερη θέση. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο η θέση όσο όλος ο προορισμός, όλη η διαδρομή και αυτή η στήριξη σε αυτή την προσπάθεια τη φιλότιμη. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε άλλους αγώνες. Ναι, πριν ένα μήνα ήμουνα στο Παγασιτικό στο Βόλο, στο Ζυργάνο, πολύ καλή διοργάνωση, 29 χιλιόμετρα. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε γενικά σε όλη την Ελλάδα να στηρίζουμε τέτοιους θεσμούς. Ιδιαίτερα συγκινημένοι δύο αθλητές που πριν 15 χρόνια είχαν την ιδέα και την υλοποίηση του Διάπλου. Ο Θεόδωρος Σαλαμούρας, ο οποίος συμμετείχε και φέτος, και ο Γιώργος Τσαφούλης, ο οποίος παρακολούθησε τους αγώνες εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή στην αθλητική γιορτή. Κύριε Τσαφούλη, ήσασταν ο πρώτος που ξεκινήσατε αυτή τη διοργάνωση πριν από 15 χρόνια και δεν ξέρω άραγε αν ποτέ μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα γίνει θεσμός για με κυρίαρχο πάντα και επίκαιρο το μήνυμα «Σώστε τον Αμβρακικό» και τη συμμετοχή όλο και περισσότερων αθλητών κάθε χρόνο. Ναι, αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι θα συμβεί να γίνει ο Διάπλος του Αμβρακικού θεσμός, διότι αξίζει. Αξίζει ως δραστηριότητα, αξίζει ως προσπάθεια και το μήνυμα είναι βαρισίμαντο. Σώστε τον Αμβρακικό. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ακουστεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα που έχει όχι μόνο ο Αμβρακικός, γενικότερα το κλίμα στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στον πλανήτη γενικότερα. Πιστεύω ακόμα ότι
αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των κολυμβητών, των συμμετεχόντων και να γίνει και δυναμικότερο το μήνυμα. Είναι καιρός να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση, όπως λέει ο Ελίτης, το άξιο νεστή. Εμπλουτίστηκε ο Διάπλους και παράλληλα γίνονται και άλλες αθλητικές διοργανώσεις όπως είναι το τρίαθλο. Το τρίαθλο, σπουδαία εκδήλωση με παγκόσμιο ενδιαφέρον και υπάρχει περιθώριο για περισσότερες ακόμα δράσεις. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι, οργανωτικοί, μεθοδικοί και θα τα καταφέρουμε και θα γίνει πραγματικά το πανηγύρι του Αμβρακικού. Πόσο δύσκολος είναι ο Διάπλους για κάποιον που συμμετέχει για πρώτη φορά? Σαν κολυμβητική δραστηριότητα είναι, θα έλεγα, δραστηριότητα υψηλής επίδοσης. Είναι 10,5 χιλιόμετρα με την απόκληση που έχουν μέσα οι κολυμβητές λόγω της απόστασης. Είναι κάτι περισσότερο. Για έναν που ασκείται καθημερινά και είναι αθλητής, είναι ευχάριστο και εύκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι διασκέδαση. Αν τους ρωτήσετε τώρα τους κολυμβητές, παρότι τερμάτισαν κουρασμένοι ασφαλώς, σκέφτεται τον επόμενο Διάπλο. Ο Αμβρακικός είναι πάντοτε φιλικός, φιλικότατος. Είναι ο καλύτερος Διάπλος, πιστεύω, διότι έχει γνώρεμα νερά. Δεν έχει φιλικά. Δεν έχει ανέμους, δεν έχει ρεύματα. Και προσυδειάζει ακριβώς με το αγώνισμα της ανοιχτής θαλάσσης των 10 χιλιόμετρων, που είναι ο γνήσιος κολυμβητικός μαραθώνιος. Και αυτό συγκεντρώνει και πολύ ενδιαφέρον και θα δείτε στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί με περισσότερους κολυμβητές. Πολύ περισσότερους. Οι βαρκάριδες είναι κυρίως το πρόβλημα, όχι οι κολυμβητές. Αν βρεθούν βαρκάριδες, θα βρεθούν και κολυμβητές. Διότι κολυμβητής χωρίς συνοδεία βαρκάρι δεν ήταν στους αρχικούς μας σχεδιασμούς. Θέλουμε πρώτα ο κολυμβητικός Διάπλος να είναι ασφαλής για να είναι επιτυχημένος. Εάν δεν είναι ασφαλής, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Έτσι να τους κάνουμε τη δημητική βραβευσούλα, η ομαδούλα που συμμετείχε στο τρίαθλο και τα κατάφερε μια χαρά. Λοιπόν, είναι εδώ τα παιδιά. Πολύ ωραία. Δημήτρης Λέκος, Ανδριάννα Παπά και Γιώργος Κυριαζής, αν δεν κάνω λάθος, ολοκλήρωσαν το τριαθλάκι τους σε 1 ώρα 5.35. Συγχαρητήρια και στα παιδιά, μπράβο. Αυτό είναι ένα κίνητρο, έτσι, για όσους νομίζουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν και στα τρία αθλήματα. Είναι ωραίο να έρχεστε ομαδούλες και να συμμετέχετε. Λοιπόν. Ναι, βεβαίως, εντάξει, αυτό θα το πούμε. Ο Δημήτρης είναι πρωταθλητής, αλλά έκανε σκυτάλι μαζί με άλλους δύο συναθλητές του, έτσι, για να τους εμπνεύσει ενδεχομένως να συμμετέχουν κι αυτοί. Λοιπόν. Είμαι γυμναστής, είμαι οδηγός βουνού, ασχολούμαι με τον αθλητισμό πολλά χρόνια, με το βουνό γενικά. Εσείς τώρα ξέρετε καλύτερα, τώρα, μπράβο. Στη θάλασσα, ναι, δεν ασχολούμαι πολύ με τη θάλασσα, αλλά ξέρω τεχνικά πράγματα αρκετά, γι' αυτό και οργάνωσα τώρα το τρίαθλο αυτό εδώ στην Κορονησία. Πώς είναι από βαθμό δυσκολίας? Είναι ένα sprint τρίαθλο, δηλαδή είναι μικρού βαθμού δυσκολίας, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερες αποστάσεις. Το sprint τριάθλο έχει να κάνει με 750 μέτρα κολύμπη αρχικά. Μετά αλλάζουν οι αθλητές και κάνουν 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και στη συνέχεια ξανααλλάζουν και κάνουν 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για κάποιον απλό άνθρωπο είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια, για κάποιον που είναι τριαθλητής, είναι μια γρήγορη απόσταση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολη, γιατί όταν είναι μια γρήγορη απόσταση σημαίνει ότι η καρδιά δουλεύει συνέχεια στους 200 σφιγμούς. Έχει πάρα πολύ ένταση. Η συμμετοχή σας ικανοποιεί από την άποψη ότι και νέα παιδιά βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να συμμετέχουν? Η συμμετοχή καταρχάς εδώ έγινε για δεύτερη χρονιά στην Κορονησία. Είναι ένα μέρος που το ανακαλύψαμε τυχαία σε μια εκδρομή και είπαμε «Α, τι ωραίο μέρος εδώ που θα πρέπει να γίνει ένα τρίαθλο». Γινόταν ο Διάπλους που διασχίζει τον Αμβρακικό στα πλαίσια του μηνύματος «Σώστε τον Αμβρακικό». Παντρέψαμε και το τρίαθλο έτσι ώστε και οι αθλητές του Διάπλου να έχουν στο τελείωμά τους αρκετό κόσμο να βλέπουν, γιατί είναι λίγοι αυτοί που κάνουν το Διάπλου. Στην αρχή, πέρσι, για πρώτη χρονιά, βάλαμε πειραματικά να έρθουν 30 άτομα, τα οποία ήρθαν πολύ γρήγορα. Φέτος βάλαμε 50 άτομα, τα οποία πάλι πολύ γρήγορα ήρθαν, πριν προλάβουν να εξαντληθούν οι ημέρες των συμμετοχών και μετά παρακαλούσαν, θέλω κι εγώ και θέλω κι εγώ.
Πιστεύω ότι μπορεί να μαζευτεί πολύ περισσότερο κόσμο. Θα το διευρύνετε του χρόνου, αυτό εξαρτάται από το Δήμο, του τοπικού φορεί, του συλλόγου, αν θέλουν να το κάνουν ή προσφέρεται το μέρο για κάτι τέτοιο. Μπορεί να μαζέψει αρκετό κόσμο εδώ στην περιοχή. Το θετικό είναι ότι ήρθαν πολλοί τριαθλητές φέτος που είναι πάρα πολύ καλοί σε επιδόσεις. Είδαμε και νέα παιδιά. Από την ευρύτερη περιοχή της. Είναι από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο από εδώ, είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, ενδιάμεσες πόλεις. Και πιστεύω ότι αν το δει καλά η τοπική κοινωνία και το παντρέψει και με κάποια event το Σάββατο το βράδυ, π.χ. μια συναυλία, μια μουσική εκδήλωση κτλ., θα γίνει ένα διήμερο. Μια διήμερη γιορτή που θα ανεβάσει όλη την περιοχή και θα περάσουν και όλοι καλά. Με το δικό τους τρόπο και την ουσιαστική συμβολή, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορονησίας, φροντίζοντας αθλητές και επισκέπτες να δοκιμάσουν και να γευτούν τοπικά προϊόντα, έστησαν ένα πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά πιάτα, αναδεικνύοντας έτσι τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της περιοχής. Καλώς ήρθατε στην Κορονησία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τους αθλητές για τον μεγάλο αγώνα που δίνουν κάθε χρόνο. Έρχονται και μας τιμάνε με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε το Δήμο Αρταίων για την σημαντική βοήθεια και τους εθελοντές βεβαίως, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά. Και τις κυρίες της Κορονησίας όλες, όπως βλέπετε, προσφέρουμε τα εδέσματα της περιοχής μας. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό μέσω αυτής της δράσης ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι οι αθλητές σας τιμούν κατευθείαν με το που βγαίνουν, όπως είναι κουρασμένοι και καταπονημένοι. Πραγματικά, πραγματικά. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στόλη Κωνσταντίνα, είμαι αντιπρόεδρος του Πανταχού Κορινθιωτών του Συλλόγου. Σας καλωσορίζουμε και εσάς. Σήμερα βοηθήσατε όλοι για να σας πω, βοηθήσαμε όλοι και εδώ οι κυρίες που είναι οι ντόπιες, όποια ήθελε έκανα από κάτι, συμμετείχαν σχεδόν μεγάλο έτσι ποσοστό. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιστεύω να έχει και φέτος επιτυχία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.